διαβάσει, στο Μάστριχτ, γίνεται ένα debate αυτών που διεκδικούν την αρχηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου είναι 700 νέοι άνθρωποι που θα συζητήσουν για την ενεργεία. Και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος, εντάξει, με την Ευρωπαϊκή Αριστερά και τα κόμματα τα οποία έχω σχολιάσει, νομίζω, επανειλημμένως με άλλες μου δηλώσεις και τα έχω αποκαλέσει περιθωριακά, πάει να διεκδικήσει και αυτός κάτι εκεί. Γιατί δεν είναι στο debate? Δεν τον ενδιαφέρει η ενεργεία? Δεν έχει κάτι να πει στους νέους της Ευρώπης? Ή μήπως είναι επειδή τι να πάει να πει μετά την ευρωδιακήρυξη την οποία διαβάσαμε, που μας λέει, τι θα τους πει? Τι θα τους πει, κύριε Στρατούλη, να φύγουμε από τη... να καταργήσουμε τη Frontex, να φύγουμε από το Schengen, να φύγουμε από το NATO, ή θα τους πει καμία θυσία για το ευρώ? Αυτό θέλω να τα ακούσω, να το λέτε δημόσια. Δηλαδή να το λέει με αυτή την ιδιότητα που διεκδικεί ο κύριος Τσίπρας. Έχω λοιπόν την απορία πού είναι ο κύριος Τσίπρας απόψε και τι πιο σημαντικό πράγμα έχει να κάνει από το να πάει στην έναρξη της προεκλογικής περίοδου των ευρωεκλογών σε επίπεδο debate αρχηγών. Αυτό θέλω να ξέρω. Μονολεκτικά, γιατί νομίζω η ατζέντα είναι άλλη σήμερα. Η πολιτική ατζέντα, και θα πω. Το πρώτο ποια είναι η πολιτική ατζέντα? Τώρα το μεσοπρόθεσμο κατατίθεται. Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα να ψηφιστεί το επόμενο Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, που περιλαμβάνει μια μέτρα. Θα πω όμως γι' αυτό. Αυτό είναι η ατζέντα. Η κοινωνική ατζέντα είναι αν τα βγάνει πέρα ο ελληνικός λαός, η καθημερινότητά του και τι λένε τα κόμματα. Κάντε μου το χατήρι και εν πάση περιπτώσει για τις δημοσκοπήσεις, τις παίρνουμε σοβαρά υπόψη. Δεν υποτάσσουμε την πολιτική μας στις δημοσκοπήσεις. Κάνουμε και τις δικές μας μετρήσεις. Και οι οποίες λένε ότι έχει ένα σταθερό προβάδισμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και βασικός μας στόχος είναι να στερεώσουμε αυτό το προβάδισμα και να το κάνουμε όσο το δυνατό μεγαλύτερο, όσο το δυνατό μεγαλύτερο, ώστε την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών να μην μπορούν να κυβερνήσουν από κοινού η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή να μπει θέμα λαϊκής νομιμοποίησής τους, θέμα εθνικών εκλογών, για να δώσει μια διέξοδο ο ελληνικός λαός, αν θέλει να πάμε σε νέα μνημόνια και τη συνέχεια αυτών των πολιτικών, ή αν θέλει να πάμε σε πολιτικές ανάπτυξης. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, το οποίο μπαίνει στα ερωτήματα αυτά περί Κούλογλου κλπ., δεν απαντώ, γιατί με αυτή τη λογική θα έπρεπε να ρωτάω και εγώ την κυρία Σιμακοπούλου τι είπε η κυρία Μπακογιάννη χθες, που είπε μικρό κόμμα τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα απαντήσω. Δεν ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό. Εγώ απαντώ, κύριε Στρατούλη. Περιμένω. Σε ό,τι με ρωτήσετε, θα απαντήσω. Ναι, εγώ σας άκουσα εσείς πολύ προσεκτικά. Θέλετε, ακούστε με κι εσείς. Λέω, θα ρωτούσα κι εγώ ότι είπε μικρό κόμμα η κυρία Μπακογιάννη, θα ρωτούσα και εγώ τον Αντόναρο που λέει ότι το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον Αντόναρο, είναι από τηλεμαϊντανούς. Θα ρωτούσα και εγώ την κυρία Σιμακοπούλου, όλοι οι υποψήφοι περιφερειάρχες και δημοτικοί σύμβουλοι της Νέας Δημοκρατίας στη Θράκη, γιατί πήγαν και επισκέφτηκαν το μειονοτικό κόμμα που κατεβάζει το προξενείο στη Θράκη και διάφορα άλλα. Δεν νομίζω αυτό ότι είναι το κύριο. Να σας πω, κύριε Στρατούλη, ωραία, δεν θέλετε να απαντήσετε. Να σας πω. Τι να απαντήσω, σας απάντησα. Δεν καταλάβατε ρητορικά ότι σας απάντησα. Ότι δεν νομιμοποιεί τη Νέα Δημοκρατία να κάνει τέτοια ερωτήματα όταν οι δικοί της υποψήφοι στη Θράκη πηγαίνουν και δηλώνουν τη στήριξή τους στο μειονοτικό κόμμα. Και τρίτο και τελευταίο. Εγώ θέλω να απαντήσω κυρίως στα ζητήματα τα οποία αφορούν τον ελληνικό λαό. Νομίζω εμείς είμαστε αριστερό κόμμα, ξέρετε. Δεν μπαίνουμε σε κουτσομπολιό με τη Νέα Δημοκρατία τι έκανε ο ένας ή ο άλλος. Εμείς τη Νέα Δημοκρατία την κρίνουμε με βάση τις πολιτικές της θέσεις για τα προβλήματα του λαού και της χώρας. Και έτσι θέλουμε να μας κρίνει και εμάς. Όχι με κουτσομπολιό το τάδε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας είπε αυτό, το τάδε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ είπε κύριε το άλλο. Στρατούλη, κύριε Στρατούλη, εσείς τα Σκόπια πώς τα λέτε? Τελειώνω. Πώς τα λέτε τα Σκόπια? Τα λέτε Μακεδονία ή Σκόπια? Για να ξέρω. Το λέτε Φύρο, μην το λέτε Μακεδονία. Με ρωτάτε τώρα το αυτονόητο να σας ρωτήσω κι εγώ τη μειονότητα, αν την έλεγε ο κύριος Σαμαράς. Με αυτό που είπε ο κύριος Κούλογλου. Ο κύριος Κούλογλου είπε το λέω Μακεδονία με το όνομά του. Δεν θα πέσω στην ατζέντα τους. Το διεθνές όνομα που είναι κατοχυρωμένο σήμερα είναι Φύρομ. Αλλά ο ευρωβουλευτής του, ο ευρωβουλευτής, ο υποψήφιος που θα πάει στην Ευρώπη θα το λέει Μακεδονία. Δεν πειράζει αυτό. Ακούστε να δείτε, άμα σας πω τι λένε οι υποψήφοι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το. Όχι, δεν θα κάνω αυτό. Πείτε μου ένα για να σας απαντήσω. Θα σας πω το εξής, ότι σήμερα. Αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Ναι, κυρία Σιμακοπούλου. Αλλά πείτε μου αν το λέτε φίλο μου ή Μακεδονία. Σήμερα κατατίθεται το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Μιλάει για νέες μειώσεις μισθών, για νέες μειώσεις συντάξεων, μιλάει για πάγωμα των δαπανών, για την υγεία και την παιδεία. Μιλάει για μόνιμο μηχανισμό απολύσεων στο δημόσιο και για απελευθέρωση απολύσεων στο ιδιωτικό τομέα. Μιλάει για. Βεβαίως, γιατί έχει διαρρεύσει παντού και δεν έχει διαψευθεί από τον κύριο Στουρνάρα. Μιλάει για πλήρη απελευθέρωση των απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα. Ουσιαστικά είναι ένα ενδιάμεσο νέο μνημόνιο πριν έρθει το νέο μνημόνιο
το οποίο ουσιαστικά η Κομισιόν με την προχθεσινή της έκθεση επιβεβαίωσε ότι στη Βουλή και θα ψηφιστεί τώρα. Κύριε Καμπουράκη, ο Στρατούλης έρχεται σήμερα. Ο Στρατούλης, γιατί φοβάμαι ότι αυτά που λέει δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Μην πανικοβάλλεστε από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Αφήστε να τελειώσω, κύριε Πρωτόπαπα, και θα πείτε και εσείς, κύριε Σιμακοπούλου. Και έχουμε και την έκθεση της Κομισιόν χθες, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που λέει ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα, που λέει ότι το δημοσιονομικό κενό θα είναι τα επόμενα 3-4 χρόνια 7,7 δισεκατομμύρια το λέει αυτό, και το δεύτερο Στρατούλη. Εκεί που κύριε δεν το διαβάσατε εσείς το λέει ότι αυτό. Χρειάζονται νέα μέτρα. Ωραία, και δεύτερο, βάζουμε ένα στοίχημα και ότι δεν δεύτερο, το λέει αυτό. Εγώ δεν βάνω στοιχήματα και δεν πρέπει να βάνετε και εσείς. Μην είστε τον κύριο Γεωργιάδη, το λέει διότι αυτό είναι γελιότητα στην πολιτική να βάνουμε στοιχήματα. Το βγάλατε από το μυαλό σας το 7,7 και δεν καταλαβαίνετε καν τι είναι το δημοσιονομικό κενό και βάζετε γι' αυτό και πέστε ό,τι θέλετε. Και το δεύτερο, και το δεύτερο είναι ότι λέει ότι η Ελλάδα θα έχει χρηματοδοτικό κενό τα επόμενα 3 χρόνια, 14,9 δισεκατομμύρια, ότι χρειάζεται νέο δάνειο από την Τρόικα και ότι αυτό θα συνοδευτεί με νέο μνημόνιο. Αυτά είναι τα δεδομένα. Αλλά δεν χρειάζεται να μου πείτε τι γράφει. Όταν μου είπατε εσείς γιατί δεν πήγε ο Τσίπρας να μιλήσει για την ενεργία, όταν ξέρετε ότι είχε προγραμματισμένη ομιλία απόψε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιλάει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ για την ενεργία, που πήρατε τους ανέργους από 470.000 και τους φτάσατε 1,5 εκατομμύριο. Παρακαλώ. Που πήρατε την ενεργία με 9. Κυρία Σιμακοπούλου, είχατε την ανεργία στο 9% την παραλάβατε με 470.000 ενέργεια. Φτάσατε στο 1,5 εκατομμύριο και στο 28%. Λοιπόν, την τριπλασιάσατε. Και ρωτάτε εσείς το ΣΥΡΙΖΑ για την ανεργία. Μετά το διάλειμμα, πριν περιλάβουμε τον κύριο Πρωτόπα να μας πει για τον κύριο Παπαδρέου και τι γίνεται εκεί στο Πασόκ. Θα πείτε πρώτα. Και αυτά όλα. Θα μας πει και για την κυρία Πακογιάννη. Ό,τι θέλει να πω. Αλλά θα πούμε όπως υποσχέθηκε. Και ο κύριος Γλέζος. Λοιπόν, πάμε.